πόσες αναμνήσεις μου ξυπνάει αυτό το τραγούδι. Και πόσα όνειρα κάναμε παιδιά ακούγοντας τον Δημήτρη Χώνα μας τραγουδά, ε! Θυμάσαι, Αντωνάκη μου, πότε το πρωτακούσαμε. Δεν θα ήταν, πότε Αχ, βρε Αντωνάκη μου, πόσο γρήγορα ξυπνάς. Θυμήθηκα. Κυμισιά, συνέ παράδεισος, κάποιο βράδυ του καλοκαιριού. Με μασαντέμο και ηλιόσπορο και εσύ, να μου κρατάς το χέρι και να σιγουτραγουδάμε. Πάνω μας το φως των αστεριών, κάτω χαλικάκι και γύρω στα μπαλκόνια οι τσαπατσίδες. Αγιόκλημα, και σε μη, καρεκλάκια πάρει να και φωνή του Δημήτρη Χώρνα μας τραγουδά, ε. Αλίκη Βουλουκιάκη, Μέρη Χρονοπούλου, Φαράτσις Βέγκος, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Τζένι Καρέζη, Ρένο Μιακοπούλου, Νίκος Ρίσος, Κώστας Χατζηχρήστος. Άρα Αντωνάκη μου, τι μου θύμισες, τι αξέχαστες ατάκες με τον Ζήκο και την παρέα του. Έτσι ήταν, Ελελίτσα μου. Αξέχαστες ερμηνείες που άφησαν βαθιά χαραγμένα στην καρδιά μας μια ολόκληρη εποχή. Βλέπεις, τα θερινά σινεμά δεν έφυγαν ποτέ από τη μνήμη μας. Τι κι αν δεν είχε ο κόσμος χρήματα, βίλες, φώτερα, πισίνες. Είχε όμως κάτι που δεν έχει σήμερα. Καλοκαίρι. Παιδιά, πέρασε η ώρα, ξεχαστήκαμε. Απόψε έχουμε συναυλία με την πάντα του πολεμικού ναυτικού και το πρόγραμμα έχει ελληνικό κινηματογράφο. Εμείς, με αυτή την υπέροχη πάντα. Μα και βέβαια, Ελενίτσα μου, και μετά λέτε να το ξεχνάω. Πάμε λοιπόν. Ελληνικός κινηματογράφος. Καλή σας διασκέδαση. Αχ, Αντωνάκη, πες μου μια λέξη. Συνεχίσουμε με τραγούδια που στιγμάτισαν μια ολόκληρη εποχή. Τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, για τα λουλούδια, για την αγάπη, μα πάνω απ' όλα αληθινά τραγούδια. Συνεχίζουμε λοιπόν
με ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη που πρωτοακούστηκε πρώτη φορά το 1948 και το τραγούδισε ο Τζίμις Μαγκούλης. Βήρα τις Άγγινες! Ιστορία του επόμενου τραγουδιού. Η Τζένι Καρέζη ήταν να ξεκινήσει γυρίσματα για μια ταινία στην Κρήτη. Την παραμονή όμως της πρωινής της πτήσης ήταν σε ένα πάρτι στο οποίο παρίστατο και ο Μάνος Χατζηδάκης, με τον οποίο ήσαν και φίλοι. Της είχε δε υποσχεθεί να της φτιάξει μια κασέτα με τη μουσική για την ταινία και συγκεκριμένα για ένα τραγούδι που θα έλεγε και η ίδια μέσα. Όταν τον είδε λοιπόν στο πάρτι, τον πλησίασε και αφού είπαν τα συνήθη, του μίλησε και για την κασέτα. Μην την ξεχάσεις, Μάνο, γιατί αύριο το πρωί πετάω νωρίς για Κρήτη. Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους, που ήταν και σε ευθυμία και της είπε: «Καλά, παίχνα το πρωί από το σπίτι να σου τη φτιάξω». Πράγματι, την άλλη μέρα, πρωί-πρωί χτυπούσε την πόρτα του. Του κάκου όμως, ο μεγάλος καλλιτέχνης κοιμόταν τον καλό καιρού. Τζένι είχε να αρχίσει να βγάζει σπυράκια, όταν άκουσε μέσα από την πόρτα κάτι κατσάρια να σούρνονται και ένας Χατζηδάκης να τις ανοίγει κυριολεκτικά πισωκυλισμένος. «Τι θες πρωί-πρωί, Χριστιανή μου», την έκραξε. «Στον ύπνο σου με έβλεπες?» «Ήρθα να πάρω την κασέτα, ρε Μάνο, το ξέχασες», του λέει αυτή έχοντας αρχίσει να χάνει την υπομονή της. «Εσύ δεν μου είπες πρωί-πρωί να βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω να την έχεις έτοιμη, γιατί σε μία ώρα πετάω. Πρέπει να βρίσκομαι στο Ελληνικό». «Καλά, ηγέμισε. Φτιάξε ένα καφέ και θα στη φτιάξω την κασέτα». «Θα τη φτιάξεις? Τι εννοείς τώρα, θα τη φτιάξεις?» «Όχου καημένη, ηγέμισε και θα στη φτιάξω». Τελικά, όταν ο Μάνος είχε ντυθεί και έπινε το καφετάκι του καπνίζοντας αιώνια πάνω από το πιάνο του, μέσα σε 10 λεπτάκια της ώρας έγραψε «Το μη το ρωτάς τον ουρανό», που φυσικά έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και μεταφράστηκε και σε πάρα πολλές άλλες γλώσσες. «Μην το ρωτάς τον ουρανό», λοιπόν, με τη Μαρίζα Σεκελαρίου. Thank you.
Ξέρεις το μάθημά σου, έχεις διαβάσει. Ξέρεις.
Ξέρεις, λέγε λοιπόν. Ναυσικά, την Ισοδέμεθη μου, Αγίνατο και από τα γλυφά και τα λοιπά, τα γνωστά. Ναυσικά. Καλά, άστο. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις διαβάσει γκρι. Θα προτιμήσω λοιπόν να ακούσω ένα τραγουδάκι να ευθυμίσω κιόλας από την ταινία Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Και για να μαθαίνεις και πέντε πράγματα, είναι η πρώτη φορά που η Αλίκη Βουγιουκλάκη συναντάει εκεί τον Μάνο Χατζηδάκη. Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 1959 και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που άνοιγαν μέχρι και θερινοί κινηματογράφοι για να ικανοποιήσουν το κοινό που έτρεχε απεγνωσμένα να τη δει. Υπολογίζεται δε ότι έκοψε πάνω από 10 εκατομμύρια εισιτήρια. Κάτι διάβασε, βε. Πλέσσας στην ταινία «Ραντεβού στον αέρα» κυριολεκτικά μεγαλουργούν. Και ο Πλέσσας δίνει στο Βοιατζή το υπέροχο κομμάτι «Ένας ουρανός μαστέρια». Θοδωρή μου. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, αυτό ακριβώς το τραγούδι, να το αφιερώσω σε έναν άνθρωπο που τον αγαπώ πολύ, την αγαπώ πολύ, και μας πρωτόφερε σε επαφή με αυτόν τον υπέροχο λαό της Βέρειας. Είναι η κυρία Μελίνα Δαμιανίδη, η πρόεδρος του ΚΕΜΑΕ. Κάπου εδώ είναι ανάμεσά μας. Αγαπητή μου κυρία Μελίνα, το αφιερώνομαι με πολύ αγάπη, όπως μας περιέβαλες από την πρώτη στιγμή που μας έφερες εδώ, και εύχομαι πάντα να σου δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία να κάνεις αυτό το σπουδαίο έργο που κάνεις. Στο αφιερώνουμε η μπάντα του πολεμικού ναυτικού με όλη μας την αγάπη. Μαστέρια, κύρια να μην δει πυρά.
Λοιπόν, τώρα να κάνουμε ένα μικρό quiz. Πώς λέγεται το σ' αγαπώ στα ισπανικά? Κάτι ένα τιάμο ακούω, κάτι γίνεται. Στα ιταλικά, στα πορτογαλέζικα, να το δυσκολέψω λίγο. Στα κινέζικα. Αφήστε λοιπόν καλύτερα να το τραγουδήσουμε όπως πρωτοακούστηκε στην ταινία του Σακελάριου, Όταν λείπει η γάτα. Παλιού ελληνικού κινηματογράφου ανήκει και στο Γιώργο Σαμπέτα. Ένα συνθέτη που το οφείλουμε μεγάλες και εξέχαστες διαχρονικές επιτυχίες. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο συνθέτη με δύο αγαπημένα του τραγούδια.
Μην βρέξετε, σαν αξίδι.
στροφές μου βγάλανε το μάτι. Καλό ήμουν εγώ στην τάση. Το πασκαλί μου ήτανε μη φέξα πια μη στάξει. Το πιο καλό ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάση. Κοίτας καλύτου και με ήκανε μη βρέξει και μη στάξει. Μπράβο σας! Το επόμενο λοιπόν τραγούδι είναι σταθμός όχι μόνο για την ταινία της Αλίκης αλλά και για το πολεμικό μας ναυτικό. Στην ταινία αυτή πρωτοακούστηκε το τραγούδι «Τράβα μπρος» από την ίδια την πάντα του πολεμικού ναυτικού. Η ταινία βγήκε στις αίθουσες το Φεβρουάριο του 1961. Είναι η πρώτη εχρωμελληνική ταινία και στέχησε το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 2,5 εκατομμυρίων δραχμών. Τα γυρίσματα έλαβαν μέρος στο αντιτροπιλικό ΑΕΤΟΣ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Για ποια ταινία λοιπόν μιλάμε? Πλέσσας κυριολεκτικά ζωγραφίζει, κυρίες και κύριοι. Η ταινία «Γοργόνες και Μάγκες» γυρίζεται στην Ύδρα και ο Δάκης τραγουδά ένα από τα πιο αξέχαστα τραγούδια. Τόσα καλοκαίρια. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι που με την ερμηνεία του Γιάννη Σπολόπουλος το κατέστη διαχρονικό στην ελληνική δισκογραφία. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Thank you.
Thank you.
ξαναρθήσει και να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Μαζί! Και πόσες μνήμες αναπολύσαμε ακούγοντας τους στίχους αυτών των τραγουδιών. Όλα αυτά τα τραγούδια μιλούσαν για αγάπη, για έρωτες, για αξίες ανθρώπινες που όσο και τα χρόνια περάσουν και η τεχνολογία προοδεύσει, και τα κινητά μας τηλέφωνα γίνουν ακόμη ξεπρότερα, αυτές οι αξίες δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθούν. Όσο όμως και αν φεύγουν τα χρόνια και αναπολούμε με νοσταλγία αυτά που πέρασαν, βρίσκουμε ακόμα λύσεις για να υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας ευχάριστες. Γιατί η ζωή εν τέλει είναι στιγμές. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν με άλλο ένα τραγούδι, γιατί όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, εμείς, τι μαέστρο. Μένουμε άλλα παιδιά! Μουσική.
Μάρια.